περίπου οι ασθενείς μας, από που η φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιούσε άλλες πηγές για να πάρει τη συγκεκριμένη δραστική. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το λέω πάρα πολύ επίσημα γιατί συμμετείχα σε όλα τα ευρωπαϊκά meeting που συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, ενώ άλλες χώρες δυστυχώς δεν είχαν άλλα σκευάσματα, γιατί είχαν αποκλειστικά να διαθέσουν στους ασθενείς τους σκευάσματα που η δραστική ήταν τα συγκεκριμένα κινέζικα εργοστάσια. Εμείς είχαμε ουσίες, βαλσαρτάμις, έτσι, που χρησιμοποιούνται για αυτές τις παθήσεις που ανέφερα, σκευάσματα βαλσαρτάμις που υπήρχαν από άλλα εργοστάσια. Άρα δεν ανέκυψε σοβαρό θέμα απλώς αλλαγής θεραπείας για τους ασθενείς μας στην Ελλάδα. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε. Μάλιστα. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσατε. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχουν ανακληθεί όσα σκευάσματα. Όλα υπάρχουν εναλλακτικά. Και βέβαια στην Ελλάδα, δεν ενεχοποιείται η συγκεκριμένη ουσία, αλλά ο τρόπος παρασκευής με άλλες ουσίες και προσμίξεις σε εργοστάσια της Κίνας. Δύο εργοστάσια από τα πολλά που έχει η Κίνα, δύο εργοστάσια δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας για την παραγωγή της συγκεκριμένης δραστικής. Αυτά τα δύο εργοστάσια έχουν σταματήσει, ανακαλούνται τα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη και συνεχίζουν με εναλλακτικές μορφές θεραπείας που στην Ελλάδα, όπως και το τονίζω αυτό, υπάρχουν. Κύριε Αντωνίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε στον χώρο της